Κύριε Σιώρα, εσείς ποιον βάζετε απέναντί σας, γιατί ακούω τις ομιλίες του κυρίου Κουτσούμπα, γιατί εδώ τα δύο κόμματα έχουν τις αντιπαραθέσεις τους και την πόλωσή τους. Εσείς αυτή τη στιγμή που έχετε σταθερούς ψηφοφόρους, αλλά τον άκουσα εχθές να λέει ότι να προτιμήσουν και να έρθουν οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη στο ΚΚΕ, που πάντα μάχεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων, και να μην πάνε στον κύριο Βαρουφάκη. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής από εκεί? Κοιτάξτε, επειδή σήμερα 26 Ιούνιου είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, καλό θα είναι ο ελληνικός λαός να μην καπνίζει άλλο χασίσι, πολιτικό εννοώ. Επιτέλους, τα κόμματα τα οποία ψήφισαν τα τρία μνημόνια σήμερα παλεύουν πάνω σε τρεις άξονες. Δηλαδή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Στον άξονα του εκβιασμού, στον άξονα της μη συζήτησης επί των υπαρκτών θεμάτων και στον άξονα του αποπροσανατολισμού. Ένα από αυτά τα ζητήματα στα οποία παλεύουν και μεταξύ τους τσακώνονται, ενώ στην ουσία τα έχουν συμφωνήσει τα τρία μνημόνια, είναι και αυτό που ρωτήσατε στην αρχική ερώτηση για το θέμα του εκβιασμού που βάζει ο κ. Μητσοτάκης σε σχέση με τις εκλογές. Η ιστορική πείρα δείχνει, και πρόσφατη και παλιότερη, κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν γίνει. Η αστική τάξη της Ελλάδας δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Εκεί που παλιότερα όλος ο κόσμος έβλεπε να κονταροχτυπιούνται Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, τα βρήκανε. Ο κύριος Μωραήτης τα ξέρει ως παλιός τέλεχος του Πασόκ, τα έχει ζήσει και έχει συμβάλει σε αυτό και έχει ψηφίσει και μνημόνια. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επομένως, και έχει βρίσει και το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, άσχετα τι είναι τώρα. Από ό,τι θυμάμαι πρόσφατα είχε γίνει αυτή η ιστορία. Και εν πάση περιπτώσει, θα απαντήσει ο κύριος Μωραήτης. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο παίζεται αυτή τη στιγμή. Παίζεται, με συγχωρείτε για τη λέξη, εντός εισαγωγικών, το διακύβευμα του ελληνικού λαού. Μας ρωτάνε τι θα γίνει στις 8 του μήνα. Όλα είναι προγραμματισμένα. Επομένως, γιατί να μπούμε σε αυτό το δίλημα αυτοδύναμος Μητσοτάκης, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία? Εσείς πώς βλέπετε την επόμενη μέρα με απλή Εμείς αναλογική, αυτό που βλέπουμε την επόμενη μέρα σαν τη σημερινή. Η επόμενη μέρα είναι δρομολογημένη. Τα ματωμένα πλεονάσματα, και ας μην τα λένε έτσι, είναι προγραμματισμένα και από τα τρία κόμματα ως το 2060. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Σιώρα, ότι και τα τρία κόμματα ίδια είναι, έχουν ψηφίσει μνημόνια. Έχουν χθες, ίδια όμως, στρατηγική. Ναι, να το πω ολόκληρο. Ναι, όμως ο Πρωθυπουργός έκανε μια επίθεση σε όλα τα κόμματα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα και ουσιαστικά λέει οι ίδιοι είναι οι άλλοι. Μπήκαν στο γαϊτανάκι να μην ακουστούν οι προγραμματικές θέσεις. Εγώ είπα μέχρι την τελευταία στιγμή ότι μέχρι και το αεροπλάνο απευθείας έρχομαι τις Βρυξέλλες 10 η ώρα το βράδυ για το debate, αλλά ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα αρνήθηκε. Και θυμάμαι, είπε, λέει, όταν ήμασταν εμείς μικρό κόμμα, θέλαμε να μετέχουμε στο debate. Το Κομμουνιστικό Κόμμα γιατί αρνήθηκε? Και το επιμένω σε αυτό γιατί σας έβαλε επίμονα στην κριτική. Εντάξει, τώρα καταρχήν, ό,τι λέει ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι σε πάρα πολλά ζητήματα έχει φανεί αναξιόπιστος και μπροστά τον ελληνικό λαό. Επί της ουσίας, στο συγκεκριμένο, πρώτη του μήνα ήταν προγραμματισμένο το debate, το ακυρώνει ο Πρωθυπουργός. Λέμε εμείς εντάξει, δίνουμε εναλλακτική ημερομηνία 22-23 την άλλη εβδομάδα. Όχι, ξανά λέει ο Πρωθυπουργός, την πρώτη του μήνα έχουμε ήδη διοργανώσει τη μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα γίνουμε μπαλάκι εμείς για το debate του κυρίου Παρόλα Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά, καταγράφεται μια συνολική προθυμία να υπάρξει μια συνένεση. Να σας πω κάτι. Το δηλαδή, είπε και κανένας δεν έκανε πίσω. Ο καθένας μου είπατε τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Εγώ θα σας πω τι είπε και ο κύριος Κουτσούμπας. Κατά τη γνώμη μας, και ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρώτος που δεν θέλει το debate. Κύριε Μωραήτη, γιατί έτσι, προτιμούσε την μονομαχία μεταξύ των δύο? Γιατί προτιμούσε τίποτα να έχει, να ελέγχει μέσα ενημέρωση κλπ. Να έχει το μονόλογο όπως είχε τόσα χρόνια. Αλλά άλλο είναι το διακύβευμα. Δεν είναι ο εκβιασμός Μητσοτάκη, δεν είναι αν θα γίνει το debate ή όχι. Είναι ότι την άλλη μέρα στις 8 του μήνα τα προβλήματα είναι εδώ και η κυβέρνηση που θα προκύψει και από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν, αλλά και από το ΝΑΤΟ και με το τι θα γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι προγραμματισμένο. Ερώτημα με το οποίο ξεκίνησα για το κομμάτι του κυρίου Βαρουφάκη, να μου δώσετε μια απάντηση. Κοιτάξτε, ο κύριος Βαρουφάκης έχει δείξει σημεία στήριξης του συστήματος εντονότατα. Έχει υπογράψει και έχει παρατείνει το πρώτο μνημόνιο. Έχει συνεργαστεί άριστα με το ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια μας είπε και πρόσφατα μπορεί να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει στο ψηφοδέλτιό του διάφορους ετερόκλητους υποψήφιους, οι οποίοι έχουν στηρίξει τις πιο αντιδραστικές μέχρι δεν ξέρω τι άλλο έχουν ψηφίσει. Αρνείται ότι τα έχει κάνει όλα αυτά. Εσείς όμως φοβάστε κάποιες διαρροές προς τα εκεί? Εμείς δεν φοβόμαστε.
Ναι. Δεν φοβόμαστε, τα έχουμε αποκαλύψει. Το άκουσα από τον, από τον Γενικό Γραμματέα. Συγγνώμη, αναχώματα έχουμε δει πάρα πολλές φορές στην πολιτική ζωή. Δηλαδή, είδαμε πέντε κόμματα εξαφανίστηκαν μιας χρήσεως. Κάτι αντίστοιχο είναι και αυτό. Τον αποπροσανατολισμό φοβόμαστε του λαού και όχι το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Να μοιράσουμε λίγο τον χρόνο πιο σιωρά, επειδή και το Κομμουνιστικό Κόμμα πάντοτε θέλει να επικοινωνεί τις θέσεις σου, τις απόψεις, την αντιπαράθεση που έχει στα επιχειρήματά του με τα υπόλοιπα κόμματα. Πέρα από αυτό το γυνάτι, να το πω έτσι, αλλάξαμε 10 φορές ημερομηνία γιατί να ξαναλλάξουμε. Ναι. Δεν θα ήταν πιο χρήσιμο και για τον κύριο Κουτσούμπα να βγει σε όλα τα κανάλια, σε ένα debate, να επικοινωνήσει τη θέση του. Γιατί σε μια συγκέντρωση και στα κόμματα, το είδαμε, το ξέρουμε πάντα, πηγαίνουν οι άνθρωποι που ξέρουν πάνω κάτω τις θέσεις τους. Μα προτείναμε ημερομηνίες, με συγχωρείτε. Προτείναμε ημερομηνίες τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτό ότι είναι ουσιαστική η θέση μας να γίνει, προτείναμε ημερομηνίες, άλλοι είχαν το πρόβλημα. Όμως να πάμε ένα βήμα. Πάντως εμείς ακούμε όλα τα κόμματα να λένε εμείς θέλαμε, οι άλλοι δεν ήθελαν. Όχι, προτείναμε ημερομηνίες και αναβάλαμε δύο φορές τη συγκέντρωσή μας στη Θεσσαλονίκη για το debate. Με συγχωρείτε. Δηλαδή δεν θα εντάξουμε την προεκλογική μας καμπάνια στο πότε μπορούν οι άλλοι. Αλλά να πω κάτι άλλο. Όλα τα κόμματα, αλλά... Συγγνώμη, κάτι άλλο. Εάν θεωρήσουμε ότι από ένα debate με παράλληλους μονόλογους μπορεί να βγει άκρη. Εμείς προτείναμε επιπλέον. Συγγνώμη. Όχι, πρέπει να ακουστεί αυτό, με συγχωρείτε. Να ακουστεί δηλαδή ότι το debate που προτείναμε εμείς και επιμένουμε είναι να μην γίνουν παράλληλοι μονόλογοι. Α, πώς το θέλετε, για πείτε το. Τι πώς το θέλει, να διακόπτει κάποια στιγμή ο ένας τον άλλον. Αυτό το θέλουμε και οι τηλεθεατές. Ναι, αλλά δεν μπήκαν τέτοιοι όροι. Γιατί βάζουν τέτοιους παράλληλους μονόλογους, για να μην αποκαλυφθούν. Εν πάση περιπτώσει, και σε τελευταία ανάλυση. Εμείς δεν έχουμε ούτε την κρατική τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Δεν αλλά σε όλο, αυτό, σε όλο το χρονικό διάστημα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εδώ και 4-5 χρόνια αλλά και παλιότερα ήταν ο ελάχιστα παρών στις τηλεοπτικές συζητήσεις. Μα τώρα με συγχωρείτε, υπάρχουν στατιστικές από την όλοι, κύριε, υπάρχουν ώρα, είναι πολύ σωστό. Δεν λέω αυτό για εσάς τώρα στην προεκλογική περίοδο. Λέω για όλη την περίοδο. Υπάρχει ένα ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Λέω για την τελευταία περίοδο, τελευταίων χρόνων. Τα ελέγχει αυτά. 8-9 χρονών. Είναι μια ιστορία που μονίμως έχει ένα ποσοστό συγκεκριμένο στη Βουλή, στο λαό, έχει μια μεγαλύτερη απήχηση και ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Όχι μόνο στην ΕΡΤ, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Εδώ θα βγει τώρα, αν θα ψηφίσει κάποιος κάποιον ή κάποιον. Ξέρετε, αυτό το παράπονο το έχουν πάντα και πολλά μικρά κόμματα. Δεν είναι θέμα που μικρού κόμματος. Μπαίνουν στη Βουλή και λέει πιο πριν δεν με είχατε φωνάξει. Αφού πριν δεν είχες παρουσία, πώς να σε φωνάξει κάποιος. Δεν είναι θέμα μικρού κόμματος. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς και από την τηλεόραση και από την επαφή μας με τον λαό, τον κοιτάμε κατάματα. Του λέμε την άλλη μέρα πραγματικά στις 8 του μήνα θα το ξαναλέμε. Θα κυλάει το τρένο στις ίδιες ράγες. Είναι η ίδια οικονομική πολιτική, η ίδια διεθνής πολιτική. Εδώ θα είναι το ΝΑΤΟ, εδώ θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ θα τους παρακαλάμε για τα ελληνοτουρκικά και αυτοί δεν θα βγάζουν κουβέντα με τις χιλιαρές ανακοινώσεις που βγάζουν. Επομένως, καλούμε και για αυτό το θέμα τον ελληνικό λαό και σε επαγρύπνηση για τα διεθνή, αλλά και δεν είναι το καράβι του Ερντογάν μια τζούφια γεώτρηση που είπε ο κύριος Τσίπρας. Δεν κινδυνολογούμε από την άλλη μεριά, λέμε να είναι σε επαγρύπνηση, διότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί μας έχουν στην άκρη ως προκεχωρημένο φυλάκιό τους για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και για τα διεθνή και για τα εθνικά, αλλά και για την οικονομία και για την καθημερινότητα του πολίτη και για την υγεία. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Είμαι γιατρός. Μωραϊτε, είμαι γιατρός. Κάτι, ναι. Και κάτι νομίζω ναι. Ότι αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια, να έχουν κλείσει οι πρωτοβάθμιες δομές και να είναι μπάχαλο τα τελευταία 10 χρόνια και να έχουν κλείσει 15 νοσοκομεία και να είναι ακόμα κλειστά και να έχει πληρώσει ένα σκασμό λεφτά ο κόσμος για τα φάρμακα. Με συγχωρείτε, αυτά θα είναι αύριο. Αυτά, με συγχωρείτε, αυτά θα αντιμετωπίσει. Αυτά θα αντιμετωπίσει αύριο ο ελληνικός λαός. Εκεί του λέμε ψήφο στο κουκουέ γιατί άλλοι. Για να κλείσουμε τον κύριο Μωρέτη και την κυρία Λόρα, υποψήφιος Αλφα Αθήνας με το ΚΚΕ, σηκώστε το χέρι, μία κουβέντα. Μία κουβέντα όμως. Θα παραποιήσω μία λαϊκή παροιμία. Τρία μνημόνια τσακώνονταν σε ξένο αχυρώνα. Στον αχυρώνα του ελληνικού λαού. Τα τρία μεγάλα κόμματα. Πάντως το μνημόνιο σε αυτόν τον αχυρώνα ήρθε. Τα τρία μνημόνια. Από ξένο αχυρώνα, ναι. Αυτοί, αλλά ο ξένος αχυρώνας δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνικό λαό. Τα τρία μνημόνια. Αυτό έχω να πω. Να είστε καλά.